Το σκόρ είναι 4-4, τα 8 πρώτα ζευγάρια τα είδαμε και ξεκινάμε από την αρχή. Για τους πράσινους, ο Παύλος, για τους γαλάζιους, ο Δημήτρης. Παίρνω για να το πάρω τώρα, τελειώνουμε, δεν κάθομαι να ασχοληθώ άλλο. 3, 2, 1... Πάμε Μίτσο! Μπράβο, μπράβο. Κάτα! Μπράβο ρε στήλε. Πάμε! Μπράβο ρε στήλε. Πες τον Παύλε. Έβαλα κόνα. Μπράβο, μπράβο. Τώρα. Πάμε ρε Παύλο. Πολύ δυνατή και οι δύο. Και ο Δημήτρης και ο Παύλος. Λέει, φέρε το κατά δομή, το έχεις πολύ κοντά στους ώμους. Two hours later. Μπράβο, μπράβο, Στέφαν. Ήξερα το σώμα, Παύλο, όμως. Παύλο, την αφρίξει ο Δημήτρης. Κόντρα, γυρίζουν. Γυρίζουν. Δεν πειράζει, τώρα, ρε. Δυνατόν να μην έβαζα εσένα. Πάμε. 44 δευτερόλεπτα κράτησε αυτός ο γύρος και οι δύο έβαλαν τα δυνατά τους. Καλύτερος ο Παύλος πήρε τον Κρίκο και κάνει το 5-4 για τους πράσινους. Μπράβο, Παύλο. Απογοητεύτηκα λίγο, αλλά ήξερα και με ποιον αντίπαλο παίζω, γιατί τον είδα με τον Φίλιππο. Οπότε ήξερα τι με περιμένει και προσπάθησα τουλάχιστον να ανταπεξέλθω και λέω μήπως και μπορέσω να κάνω την ανατροπή. Πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή, ρε φίλε. Γιατί μη ποινή. Δεν έβαλε το φίλε εδώ πέρα, δεν έβαλε το φίλε. Τι έκανε με το σαγόνι το κρατήριο, ποιος είναι. Εδώ το έφερε, όπως και εγώ το έφερε. Με άλλο μάτς βλέπεις. Πλάκα κάνεις, το έχουμε δει 4 άτομα. Τι λέει. Έκανε έτσι και έβαλε το κεφάλι και πιο πριν έβαλε το χέρι του. Το χέρι του έβαλε εδώ μέσα. Δεν σου έβαλε τον αγκώνα εδώ μέσα. Ρε Φίλιππε, δεν το έβαλα μέσα, ρε φίλε, μην τρελαίνεσαι. Το έβαλε. Τέσσερα άτομα το έβαλε. Δεν το έβαλα μέσα. Και γιατί σου φώναζαν. Έτσι. Δεν το έβαλα μέσα. Για το κεφάλι του, μη χτυπήσει το σαγόνι. Αφού το είδα, ρε, έβαλε τον αγκώνα. Τι, να μα το δει στην κάμερα. Δεν πέρασε πρέπει στο Κρίκο. Απίστευτο. Ρε φίλε, από αυτό του το πήρα. Είδε. Του το γύρισα εκεί και του το πήρα. Φίλε, δεν πάει έτσι όμως. Όταν λέμε ότι πάμε κάτι κάνω, πάρτε το. Πάρτε το. Ρε, τον νίκησε. Αλλά όταν ρε, πάρτε το πόντο, ρε. Εσύ λες ότι έκανε το εδώ πέρα τον αγώνα. Πάρτε το, μην κλαίτε, ρε. Ακούμπησε, εδώ. Από μέσα, ότι ακούμπησε. Εγώ νομίζω ότι έτσι να. Εντάξει, αυτό εντάξει, εκείνο χαίρο πολύ. Ρε φίλε, μην ευρεάζει μαζί μου. Εντάξει, ο Φίλιππος. Καλό θα ήταν να μην μιλάει. Υπάρχουν διαιτητές απ' έξω. Τώρα ήθελε να του δώσω τον πόντο, τον έδινα και έτσι δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ο Φίλιππος στο παιχνίδι με τον Βασίλη, μόνο που δεν τον πήρε σπίτι τον Κρίκο, μόνο που δεν μπήκε μέσα να κοιμηθεί. 5-4 προηγούνται οι πράσινοι με τα χέρια στους Κρίκους. Για τους γαλάζιους η Λαρού, η Μαρία για τους πράσινους. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1. Από την άλλη. Κορμό, Μαρία. Κατά εμάς φέρτο. Πάμε, το δεξί χέρι σπρώχνει. Το δεξί χέρι σπρώχνει. Δεν τραβάει. Μαρία, κορμό. Άνοιξε, μπράβο. Το μπράβο, δεξί χέρι σπρώχνει προς τα πάνω σαν uppercut. Πάμε. Σαν να κάνεις uppercut. Γύρνα, μωρή αρρώστια. Έτσι. Τράβα, τι το μπράβο. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, ρε Μαράκι. Γιατί έκλεισε τα χέρια σου. Για να την κερδίσω. Όχι εσύ, Η Λαρού έκανε δύο ήττες. Της δώσαμε κάποιες οδηγίες, οι οποίες οδηγίες νομίζω πήγανε στον αέρα. 18 δευτερόλεπτα κράτησε αυτός ο γύρος. Η Μαρία πήρε το Κρίκο από τα χέρια της Λαρού. 6-4 για τους πράσινους. Πάρτο! Πάμε! Πάρτο, Μπίλι! Είμαι η βασίλισσα του Κρίκου σήμερα. 2-2. Εντάξει, δεν τις είδα καν. Οπότε τώρα θα έχω μαζέψει στο πουγγί μου πολλές λυρίτσες. 6-4 προηγούνται οι πράσινοι και στα χέρια του Βασίλη είναι το να δώσει τη νίκη και να μάθουμε και τη συνέχεια. Ο Νίκος για τους γαλάζιους μπορεί να μειώσει. Καλή επιτυχία και στους δύο. 3, 2, 1. Πάμε ρε Μανίκη! Πάμε ρε Μανίκη! Πολύ δυνατή και οι δύο. Τατουάζ από τη μία, τατουάζ από την άλλη. Μούσια απ' τη μία, μούσια απ' την άλλη. Πείσμα απ' τη μία, πείσμα απ' την άλλη. Μπράβο, Νίκο! Μπράβο, Νίκο! Το έχεις, Νίκο! Εσύ νικάς! Δώσε όλα! Μπράβο, ρε Μαρινέ! Τράβα! Τράβα!
Ευχαριστώ. Καλά, τρελάθηκα. Ο Βασίλης, όταν τον είδα, έκανε σαν τρελός. Μας έλεγε, μπήκαμε νεύρο, ευχαριστώ, παρακαλώ. Έλεγε τα δικά του. Είναι άνθρωπος ψυχολογίας. Αν τον ανεβάσουμε λίγο, τα δίνει όλα. Αν πέσει λίγο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έλα, μια χαρά βγήκαν όλα. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Πάμε. Πάρτε τα, ρε. Πάρτε τα, ρε, που μου κάθεσαι και μου το παίζεις, δεν τα είδες και με κάνετε ρε ζήλες σε πόσο κόσμο να πούμε προσωπικό. Γιατί κλαις? Γιατί μπορεί να είναι επικοινωνία με παιδιά. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, όμως. Χάσαμε, τι να κάνουμε. Δεν νομίζω να είμαστε μισή. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι σε εσάς. Για να μην κλαίγεται το λόγο. Ήθελα πάρα πολύ να του μιλήσω. Αυτό το έχω φτιάξει με πάρα πολύ αγάπη. Θα το πάρω και θα το κάνω και δώρο όταν γυρίσω. Μου λείπει πάρα πολύ. Αυτό ήταν άλλη μια νίκη για τους πράσινους στη δοκιμασία επάθλων και όχι επάθλου. Ειρήνη, λέγε, τι πάθαμε? Στεναχωρηθήκαμε λίγο. Δεν θέλουμε να είναι επικοινωνία. Ελενάκη. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δεν θα το αντέξω εν επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο δέσμο με την οικογένειά μου. Και με τον άνθρωπό μου. Και είναι πιο δύσκολη ήττα, θεωρώ. Αν όντως μας πούν ότι είναι η επικοινωνία, είναι ό,τι πιο δύσκολο. Κάποιοι μαζέψατε περισσότερες λίρες, κάποιοι λιγότερες. Η πράσινη ομάδα με την νίκη της προσέθεσε στο λογαριασμό κάθε παίκτη συν 20 λίρες. Οπότε... Θα είναι επικοινωνία για όλους. Παίρνετε τις οικονομίες σας και το δεύτερο μέρος της σημερινής δοκιμασίας επάθλου θα λάβει χώρα στον Αχυρώνα. Ετοιμαστείτε για μία δημοπρασία με έπαθλα τα οποία νομίζω ότι σας έχουν λείψει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Τα λέμε σε λίγο. Medium, medium. Χειροκρότα. Γεια σου, Θεέ. Είσαι μεγάλος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δημοπρασίες. Πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, εντάξει, ελάτε. Άντε, δεν είναι αυτό, εντάξει, έλα. Δηλαδή, θα δώσει άσχετα πράγματα. Γέλα τώρα. Ηρέμησα κάπως, πάμε στον Αχυρώνα. Και τι, κάτσε, κέρδισε και πήρα 20 ευρώ παραπάνω, σιγά. Μπορούμε να έχουμε στη δημοπρασία κάτι με κομμωτήριο. Τι, δεν μπορώ να με βλέπω άλλο με αυτό το μαλλί. Γιάννη, από τους άντρες τους, ποιος σου φάνηκε πάνω πιο δυνατός? Φίλιππος. Τις γυναίκες τους? Γιατί σκαλώνεις επειδή έχασες? Όχι, σε ρωτάω. Σε ρωτάω γιατί είναι... Ειρήνη, με ποιον άλλο έπας? Μόνο με μένα. Ξέρω, το ίδιο μου φάνηκαν και οι τρεις. Η Λαρού μου φάνηκε πιο κάτω. Η Λαρού ήταν χειρότερη σίγουρα. Πιο κάτω από όλους. Κοίτα, όχι, όντως η Ειρήνη ήταν καλύτερη. Κοίτα να σου πω, μη κολλάς τέτοια. Δεν κολλάω. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τις θυσίες στα που... Δε καλλιοποιεί, κουλ ρε. Δεν μου αρέσει να με κοροϊδεύουν. Και γίνεται πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ έχω το χέρι μου, έχει τραβηχτεί εδώ και δύο μέρες. Και μου λέει, Φένια, θα σε βάλω με την Ειρήνη, που είναι η πιο αδύναμη τους, γιατί έχει τραβηγμένο χέρι. Προτιμώ να μου πουν να με κάψουν, παρά να μου πουν αυτό και στην ουσία να είναι ψέματα, γιατί όλοι θεωρούμε την πιο δυνατή από απέναντι την Ειρήνη. Αυτό. Σίγουρα είναι τακτική, κανένας δεν θέλει να χάνει, πρέπει κάποιος να θυσιαστεί. Αλλά δεν θα ήθελα υπόγεια. Απλά μη μου λέτε ότι για τον νόμο μου, μου λέει η Φένια και μου διαλέγει την πιο δυνατή από απέναντι. Τι λες, μωρέ, πιο δυνατή? Δηλαδή μου λες ότι φέρθηκα... Όχι, δεν μιλάω για σένα, μιλάω για γενικά. Καταρχάς, εγώ είπα για την Ειρήνη, γιατί στην τριχιά ήταν χάπατο. Τι επίθεση πάλι, πάλι επίθεση. Κερδίσαμε και τα τρία ματσαρίσματα και δεν το ευχαριστήθηκαν τα γίδια. Για να δεις με τι ζώα έχουμε να κάνουμε.